Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινάει η εκπομπή Direct της Κρήτη TV με ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σήμερα θα ασχοληθούμε με την ψυχική υγεία των κριτικών. Πάμε να παρακολουθήσουμε το καθιερωμένο βίντεο και επανερχόμαστε. Περιστατικά ψυχοπαθολογία στην Κρήτη. Ραγδαία αύξηση τα τελευταία χρόνια σύμφωνα με επίσημες έρευνες της ιατρικής κοινότητας. Ένα σκηνικό που προκαλεί προβληματισμό, ωστόσο παρά τα προβλήματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, τα περιστατικά αυτά είναι διαχειρίσιμα. Οι ψυχικά ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν από μία απλή μορφή αγχώδους διαταραχής μέχρι κατάθλιψη, διπολική διαταραχή και ψυχώσεις. Οι περισσότεροι πάντως από τους ψυχικά ασθενείς παρουσιάζουν κατάθλιψη. Η εκπομπή Direct φέρνει στο προσκήνιο τις ψυχικές παθήσεις των κριτικών. Ποιες ηλικίες νοσούν περισσότερο, κάτω από ποιες συνθήκες εκδηλώνονται τα περιστατικά, ποια η διαχείρισή τους. Ποιο το ποσοστό αυτό της κοινωνίας σύμφωνα με την επίσημη έρευνα που νοσεί. Πότε θεωρείται κάποιος ψυχικά ασθενής. Στο πλατό της εκπομπής ο καθηγητής ψυχιατρικής Αλέξανδρος Βγόντζας. Κύριε Βγόντζα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μου προκειμένου σήμερα να δώσετε το παρόν εδώ στην Κρήτη TV για να ασχοληθούμε και να αναλύσουμε ένα θέμα το οποίο έχει πάρα πολλές προεκτάσεις και αφορά βέβαια την ψυχική υγεία των κριτικών. Δεν ξέρω κατά πόσο τα περιστατικά έχουν αυξηθεί σε επίπεδο Κρήτης τα τελευταία χρόνια. Κοιτάξτε, είναι ένα ερώτημα που έχει τεθεί πολλές φορές. Θα σας πω τι ξέρουμε. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η Κρήτη έχει ένα διπλάσιο αριθμό ποσοστιαία αυτοκτονιών από την υπόλοιπη Ελλάδα. Και αυτό για τα τελευταία 20 χρόνια, ανεξάρτητα από την κρίση. Έχουμε πολύ καλά δεδομένα από το Εργαστήριο Τριοδικαστικής του Πανεπιστημίου Κρήτης από το 1999 μέχρι σήμερα. Άρα έχουμε και ένα δεδομένο. Τώρα αυτό πού οφείλεται? Αυτό οφείλεται σε πολιτισμικούς παράγοντες, δεν μπορούμε να τις αποκλείσουμε. Οφείλεται σε παράγοντες ότι τα όπλα είναι πολύ πιο προσιτά στην Κρήτη σε σχέση με άλλες περιοχές. Ούτε αυτό μπορούμε να τα αποκλείσουμε, αλλά παρατηρώντας και μαζεύοντας και συλλέγοντας στοιχεία, πιστεύουμε ότι συνδέεται μάλλον με αυξημένη ψυχοπαθολογία. Με αυξημένη ψυχοπαθολογία αυτές τις σοβαρές ψυχιατρικές νόσους. Βέβαια, θα πρέπει να σας πω αμέσως και ευθέως ότι δεν υπάρχουν καλές επιδημιολογικές μελέτες ούτε στην Κρήτη ούτε στην Ελλάδα. Οπότε το τελευταίο που σας είπα είναι συμπερασματικό. Οπότε ο μύθος περί γενικευμένης οικονομικής κρίσης των τελευταίων χρόνων που οθεί αυτά τα άτομα στην αυτοκτονία, νομίζω δεν ισχύει. Ακριβώς έτσι. Στο μέγεθος που πιστεύουν. Ακριβώς έτσι. Από την αρχή αντισταθήκαμε σε αυτόν τον μύθο, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για λόγους διάφορους. Τον ακούσαμε στη Βουλή, τον ακούσαμε στα μπαλκόνια, τον ακούσαμε σε δημοσιογραφικά πλατό. Τελικά τα δεδομένα και σε ένα paper το οποίο αυτή τη στιγμή είναι in press, ένα βρετανικό περιοδικό, αποδεικνύουμε ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Υπάρχει μια διαχρονικά αυξημένες ποσοστά αυτοκτονιών στην Κρήτη. Δεν υπάρχει όμως αυτό το οποίο είπανε περί εθνικής καταστροφής, περί εθνικού πένθους, περί εθνικής απόγνωσης κτλ. Εκεί που βρήκαμε ναι, κάτι ήταν άντρες μέσης ηλικίας να υπάρχει αύξηση διάρκεια της κρίσης. Και αυτό ερμηνεύεται διότι οι άντρες μέσης ηλικίας με τις επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις αλλά και διότι σε αυτή τη φάση της ζωής σου, εάν χάσεις τη δουλειά σου, δεν εύκολα το αντικαθιστάς, δεν ακολουθείς το brain drain, γιατί δεν είναι πια δυνατότητα σε σένα, μπορεί να έχεις μεγαλύτερη απελπισία. Επηρεάζεται η ψυχολογία σου. Ναι. Υπάρχει ποσοστό κριτικών που πάσχουν από ψυχικές νόσους? Κοιτάξτε, εμείς πιστεύουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των αυτοκτονιών συνδέεται με ψυχική νόσο. Δεν είναι ούτε μαγιά, ούτε ο ζάλογος, ούτε λεβεντία, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Το 2017 είχατε προχωρήσει και σε μια γενικευμένη έρευνα. Ναι, σωστά. Με πολίτες της ενδοχώρας. Ναι, βεβαίως. Τα αποτελέσματα της οποίας τα είναι... Τα οποία δείχνουν ότι η κατάθλιψη είναι η πιο συχνή διαταραχή, ακολουθεί το άγχος. Έχουμε κάνει και μία άλλη εργασία εδώ στο νόμο Ηρακλείου σε 3.000 και ανθρώπους πάνω από 60 χρονών και έχουμε βρει υψηλά ποστά κατάθλιψης. Το ποσοστό ποιο είναι? Το ποσοστό, εάν είναι μόνο σε μία ερώτηση, είναι περίπου 12%.
Μετά όμως ένα μικρότερο δείγμα από τους 3.000, όπου κάναμε μια πολύ ενδελεχή, αν θέλετε, εξέταση συμπεριλαμβανομένης νευροψυχολογικής και νευροψυχιατρικής εξέτασης, το ποσοστό φτάνει 25%. 25%. Αυτό είναι πολύ υψηλό ποσοστό. Κάτι παραπάνω από τους 2 στους 10. Ακριβώς έτσι. Άρα, ναι, οι ψυχικές νόσους, ειδικά οι πιο γνωστές, οι πιο ευρύτερες, όπως είναι η κατάρρευση του άγχους, είναι αρκετά συχνές. Όμως εδώ θέλω να πω και κάτι άλλο. Δεν δίνουμε σημασία στις, ή δεν συζητάμε μάλλον, αρκετά συχνά τις πιο σοβαρές ψυχικές νόσους, όπως είναι η σχιζοφρένεια, η ψύχωση, η διπολική διαταραχή. Είναι χρόνιες νόσου, οι οποίες μπορεί να έχουν ένα τεράστιο αποτέλεσμα στο ίδιο τον ασθενή, την οικογένεια, την κοινωνία. Ας το δούμε ακόμα και σε ποσοστά και σε μεγέθη οικονομικά. Αφαιρούν σε όλες τις χώρες του κόσμου ένα σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού του. Και πολύ καλά κάνετε που το αναφέρετε, κάτω από ποιες περιπτώσεις και κάτω από ποιες συνθήκες μπορεί κάποιος ο οποίος νοσεί να καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Έχει την οριμότητα να απευθυνθεί στους ειδικούς. Κοιτάξτε, στις πιο ελαφρύτερες περιπτώσεις, και το έχουμε δει αυτό ακόμα και στην ενδοχώρα, και αυτό είναι μια ευχάριστη έκπληξη, όταν πάσχουν οι άνθρωποι από κατάθλιψη άγχους, ειδικά οι μεγαλύτερες ηλικίες έρχονται. Το ενδιαφέρον είναι επειδή περιμένουν μεγαλύτερες ηλικίες να έχουν πιο δυσκολία να πάνε στον ψυχίατρο, στον τρελόγιατρο, έρχονται πολύ πιο εύκολα. Πιο δύσκολα έρχονται οι μικρές ηλικίες. Για ποιο λόγο? Το συζήτησα με τους συναδέλφους. Η απάντηση είναι ότι αν είσαι μικρός ή μικρή και αν πάει να δεις ψυχίατρο και το ακούσεις στο χωριό, το ακούσεις στη μικρή κοινότητα, αυτό μπορεί να έχει επίδραση στην επαγγελματική σου, στην οικογενειακή σου, ταμπού. Στο γάμο κτλ. Αν και πολλοί πάνε σε ψυχολόγους, είναι το πρώτο βήμα. Ναι. Εδώ πέρα βέβαια είναι το εξής. Υπάρχει το εξής, αν θέλετε, περίεργο. Λέει, πάω σε ψυχολόγο, όχι σε ψυχίατρο. Γι' αυτό και πολλές φορές με λένε καθηγητή ψυχολογίας. Καθηγητή ψυχολογίας. Οπότε ακούγεται πιο καλύτερα, πιο εύκολα. Ψυχίατρος σημαίνει απαραίτητα και αγωγή? Όχι. Στην ψυχιατρική, ακολουθώντας το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο, και φαρμακευτική αγωγή παίζει ένα σημαντικό ρόλο, αλλά με ένα σωστό τρόπο, χωρίς υπερβολές, χωρίς δεν γινόμαστε απλώς συνταγογράφοι, αυτό είναι λάθος, αλλά υπάρχουν ψυχοθεραπευτικές μεθόδους, στις οποίες εμείς δίνουμε μεγάλη σημασία, καθώς υπάρχουν και οι κοινωνικές μεταβλητές, τις οποίες προσπαθούμε να επηρεάσουμε, έτσι δεν είναι, από την οικογένεια, το σπίτι, τη γειτονιά ευρύτερα κτλ. Οι ψυχικές διαταραχές, κύριε καθηγητά, σχετίζονται με καταχρήσεις, σχετίζονται με χρήση ναρκωτικών, με κατανάλωση αλκοόλ? Απολύτως. Απολύτως. Χωρίς δισταγμό, λέω απολύτως. Στη δικιά μας την κλινική έχουμε βρει ένα 30% των ασθενών και μια πιο βαριά ασθενής υπάρχει συνοσηρότητα με κατάχρηση ουσιών. Είτε αλκοόλ, είτε κάναβης, είτε άλλων πιο σκληρών, όπως τα λένε, ναρκωτικών, αν και εγώ δεν τα διακρίνω έτσι. Βεβαίως υπάρχει. Χθες που έκανα το πρωί την πρωινή επίσκεψη και βλέπαμε όλους τους αρρώστους που είχαμε κάνει εισαγωγή στην κλινική, θα σας έλεγα πάνω από τους μισούς τα προβλήματα συνυπήρχαν μαζί με τη χρήση αλκοόλ και ουσιών. Και αυτό δείχνει πόσο, αν θέλετε, το πρόβλημα των ψυχικών διαταραχών συνδέεται και με αλλαγές που συμβαίνουν στην κοινωνία μας. Να σας πω απλά, το 1985, όταν έφυγα από την Ελλάδα να πάω στην Αμερική, να συνεχίσω τις σπουδές μου και την ακαδημαϊκή μου πορεία, τότε στην Αθήνα, γιατί εκεί σπούδασα, εκεί έκανα ειδικότητα, τα περιστατικά των ουσιών, όχι το αλκοόλ, των ουσιών ήταν πολύ λίγα, ήταν σε κάποιες μικρές ομάδες από αυτές που αναφέρει ο Βαβακάρης, ο Τσιτσάνης κτλ. Με την επάνωδό μου στην Ελλάδα και στην Κρήτη, διότι εδώ ήρθα σαν καθηγητής, μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση το πόσο διαδεδομένα αυτά τα προβλήματα, και όχι μόνο το αλκοόλ, το οποίο το ξέρουμε. Και σε τοπικό επίπεδο. Βεβαίως, στην Κρήτη μιλάω. Περιφέρεια Κρήτης. Περιφέρεια Κρήτης και μιλάω και ενδοχώρα. Όχι απλώς στο Ηράκλειο, πάνω στα χωριά. Πόσο είναι μεγαλύτερο το θέμα στην ενδοχώρα από τα αστικά κέντρα? Δεν μπορώ να το πω αυτό. Αυτό βέβαια, από την πείρα σας την προκύπτω. Αυτό που μπορώ να πω είναι στα χωριά, λόγω μια φορά και της απομόνωσης, λόγω και κάποιας νοοτροπίας, αν θέλετε, κάποιας κουλτούρας. Ειδικά θέματα του αλκοόλ είναι πολύ, πολύ συχνά, με πολύ κακά αποτελέσματα.
οι άνθρωποι σαν να συναγωνίζονται ποιος θα πει πιο πολύ. Είναι και ένα θέμα έτσι αντρικής λεβεντιάς, μέσα σε εισαγωγικό βέβαια αυτό. Και λίγο πιεσμένος να είσαι ψυχολογικά, ναι. Σε οθή, αλλά σε κινήσεις και ενέργειες λίγο... που δεν έχουν λογική. Εκεί καταλήγουμε. Ακριβώς. Είναι μέγα το θέμα. Πρέπει να πω ότι έχουμε προσπαθήσει να το πιάσουμε, να το αντιμετωπίσουμε. Αυτή τη στιγμή αναφέρομαι στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου, που είναι ο μεγαλύτερος νομός, σχεδόν μισή Κρήτη. Μεγάλες δυσκολίες. Και το ΚΕΘΕΑ έχει προσπαθήσει και το αλκοολογικό ιατρείο του κ. Μουζά. Μεγάλες δυσκολίες. Όταν πάνε να φτιάξουμε ομάδες αλκοολικών κτλ., ξαφνικά δεν υπάρχει αλκοόλ στην Κρήτη. Το Ηρακλείο γίνεται, ξέρω εγώ, βάλσαμο, γίνεται θεραπευτικό, γίνεται οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, δεν ξέρω κατά πόσο σωστά διαχειρίζεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας αυτά τα περιστατικά. Το κατά πόσο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, η πολιτεία, το κράτος, το αρμόδιο Υπουργείο, η ΔΥΠΕ, είναι κοντά σας και δεν βάζουν εμπόδια. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Θα έλεγα καταρχήν η ψυχική υγεία γενικότερα δεν είναι προτεραιότητα. Και στην Ελλάδα και στην Κρήτη, αλλά και γενικότερα. Ας έρθουμε όμως στη χώρα μας, ας έρθουμε στην Κρήτη. Ξέρετε, ζούμε σε αυτό το οποίο λέμε ψυχιατρική μεταρρύθμιση, κοινοτική ψυχιατρική. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ο ασθενής έξω από το άσυλο, έξω από το ψυχιατρίο, στην κοινότητα, μαζί με την οικογένεια, τους φίλους, στο χωριό, στο επάγγελμα. Αυτό όμως είναι μια διαδικασία που απαιτεί δομές, που απαιτεί προγραμματισμό, απαιτεί βήματα ένα-ένα προς τα μπρος. Δομές, σε επίπεδο Ηρακλείου. Αυτό που θέλω να σας πω είναι, αν με επιτρέπετε, το 2006 όταν έκλεισε το ψυχιατρίο Χανίων, δεν ήμασταν καθόλου έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Εγώ δεν ήμουνα τότε εδώ. Αλλά τα πράγματα γίνανε τυχάρπαστα, οπορτουνιστικά. Επειδή λέτε για επίπεδο Ηρακλείου, κλείνει ας πούμε το ψυχιατρίο Χανίων. Οι εξωτερικές δομές, αυτές που λέμε της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. 140 κρεβάτια στο νομό Χανίων, 20-25 στο νομό Ηρακλείου. Εάν σκεφτείτε ότι ο νομός Ηρακλείου είναι και διπλάσιο σε πληθυσμό από τον. Καταλαβαίνουμε το μέγεθος προβλήματος και του κενού που δημιουργείται. Ότι η όλη διαδικασία δεν έγινε με κανένα σχέδιο, με κανένα προγραμματισμό που βασίζεται ποιες είναι οι ανάγκες. Υπάρχουν έτσι. Περιστατικά που δεν μπορείτε να διαχειριστείτε πλέον, που σηκώνετε τα χέρια ψηλά, που τα διώχνετε, κύριε καθηγητά. Πώς είναι η διαδικασία? Κοιτάξτε, είμαστε μια κλινική με 32 κρεβάτια. Καλούμαστε να καλύψουμε τα 2/3 της Κρήτης. Γιατί και ο νομός Λασιθίου δεν έχει ψυχιατρική κλινική. 32 κρεβάτια. 32 κρεβάτια. Με βάση τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και με συντηρητικούς. Εμείς δεν είμαστε μαξιμαλιστές. Έπρεπε στην περιοχή Ηρακλείου Λασιθίου να υπάρχουν 55 κρεβάτια. Με αυτά λοιπόν τα 32 κρεβάτια αναγκαζόμαστε, υποχρεωνόμαστε να διαχειριστούμε ένα πληθυσμό 400.000. Αυτό ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, συν τους τουρίστες, τους επισκέπτες οι οποίοι έχουν και τις ιδιαίτερες τους, αυτό δημιουργεί προβλήματα. Ερώτημα. Και βλέπετε, θα σας θυμίσω ότι πρόσφατα αυτό το καλοκαίρι, το Μάιο, είχα μία έκρηξη, το οποίο έγινε και αν θέλετε ένα θέμα και στον τύπο, το οποίο μπορεί να στενοχώρησε τις τοπικές υγειονομικές αρχές, αλλά η πραγματικότητα είναι πραγματικότητα. Δεν μπορεί να κρυφτεί. Αυτή τη στιγμή, ακόμη και σε αυτό το θέμα, στην Ανατολική Κρήτη, υπάρχει έλλειψη κλινών. Τι σημαίνει κάποια διώχνω στιγμή... ένα περιστατικό από την ψυχιατρική κλινική? Στην πράξη, στην καθημερινότητα όλων μας. Ναι. Έχουμε ένα μεγάλο θέμα. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Εκεί που μπορούμε να το παρακολουθούμε σε εξωτερική βάση... Είναι εφικτό. Σε ένα βαθμό είναι εφικτό. Ειδικά δε μετά την ανάπτυξη της κινητής μονάδας, η οποία πια κινείται σε όλη την χώρα του Ηρακλείου, που είναι το μισό Ηράκλειο και πάνω, εκεί προσπαθούμε να τους παρακολουθούμε στη τακτική βάση. Μέσα στο Ηράκλειο υπάρχουν οι δομές οι δικές μας, οι δομές του Βενιζελίου. Υπάρχουν κάποιες εισαγγελικές παρεμβάσεις. Υπάρχει, σωστά. Ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις. Λίγο να στο ερώτημά σας. Ναι. Υπάρχουν όμως κάποιοι ασθενείς οι οποίοι. Είτε η παθολογία τους, είτε η οικογένειά τους, που δεν υπάρχει, το περιβάλλον δεν υπάρχει, δεν τους κάνει αποκαταστάσιμους. Δηλαδή δεν μπορούμε να τους αποκαταστήσουμε στην κοινότητα. Εκεί τα πράγματα είναι άσχημα. Και γιατί είναι άσχημα? Γιατί που θα τους στείλουμε στο δρόμο, θα τους στείλουμε στους δύο ξενώνες, ένας του Βενιζελίου και ένας του Παγνή? Καταλήγουν σε κάποια περίεργα μορφώματα. Ιδιωτικής συνήθως έμπνευσης, καμιά φορά και φιλανθρωπικής, που δεν τηρούν όμως κανένα από τους κανονισμούς, κανένα από τα κριτήρια. Πολλοί από τους ασθενείς μας καταλήγουν σε αυτό που λέμε οίκη ευγυρίας κτλ. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι καλύτερο. Πριν ένα χρόνο,
Υπάρχει, ας πω κάτι, υπάρχει από την ΕΟΚ μία διρεκτίβα, την ΕΟΚ, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία διρεκτίβα που λέει κλείστε τα ψυχιατρία. Ωραία και καλά να τα κλείσουμε. Στην Αμερική το σύνθημα μπήκε το 1963, αλλά ακόμα υπάρχουν ψυχιατρία. Μεταμορφωμένα, χωρίς εκείνες τις παλιές άσχημες συνθήκες. Μετασχηματισμένα, θα έλεγα. Ρώτησα πέρσι τον Υπουργό Υγείας, τον Ξανθό, γιατί υπήρχε η επίμονη τάση να κλείσουν και τα δύο ψυχιατρία στην Αθήνα, καθώς και στη Θεσσαλονίκη. Λέω, κύριε Υπουργέ, πώς είναι οι ψυχικά ασθενείς, οι οποίοι για πάνω από 12 μήνες βρίσκονται σε ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές. Και μου απήντησε, 5.000. Και τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Η απάντησή του ήταν σιωπή. Μάλιστα. Η απάντησή του ήταν ένα. Να βάλω μια ανωτελεία. Θέλω να μου πείτε λίγο με τις εισαγγελικές προτροπές, θα τις έλεγα εγώ. Σε αυτές τις περιπτώσεις είστε αναγκασμένοι να δεχτείτε κάποιον. Βεβαίως. Και αν δεν υπάρχει κρεβάτι. Η ψυχιατρική έχει και έναν ρόλο δημόσιας, αν θέλετε, ασφάλειας. Διότι κάποιοι από τους ασθενείς μας, όταν δεν βρίσκονται κάτω από θεραπεία, μπορεί να γίνουν επικίνδυνοι. Οπότε παρεμβαίνει η αστυνομία, σωστά, ο εισαγγελέας. Παρεμβαίνει η αστυνομία διαμέσου της οικογένειας, καμιά φορά αυτεπάλληλα, καμιά φορά και από εμάς, με σκοπό να επιβάλλουμε την ασυλία και να αποφύγουμε τα χειρότερα. Εκεί δεν μπορούμε να αρνηθούμε. Εκεί θα αναπτύξουμε ράτζα, το οποίο είναι πολύ άσχημο. Το οποίο είναι πολύ άσχημο. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν εικόνες με ράτζα στη ψυχιατρική κλινική. Σήμερα, όπως μιλάμε, όχι. Στη σήμερα ημέρα, σήμερα που είναι 20 του Νοέμβρη. Αλλά το καλοκαίρι, βεβαίως, αρκετές φορές. Θέλω να πω και κάτι. Επειδή είπατε για δομές και τα λοιπά, είπαμε και για κρεβάτια. Έχουμε το τμήμα των οξέων, το οποίο καλύπτει σε 400.000. Τα πιο δύσκολα περιστατικά, εκεί που καταλήγουν αυτό που είπατε, οι ακούσιες νοσηλείες. Επιστημονικά νομίζω κάνουμε όσο μπορούμε καλύτερα τη δουλειά μας και θα έλεγα αρκετά καλά. Πρέπει να διαβεβαιώσω το κοινό ότι κάνουμε αρκετά καλά. Ο χώρος όμως είναι απαράδεκτος. Είναι φρικτός, είναι ντροπή για την Κρήτη να έχει τμήμα οξέων μέσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο τέτοιου είδους, τέτοιου χώρου. Χώρο ταξικά εννοώ. Ο χώρος είναι απελπιστικά μικρός. Σαν facility είναι απαράδεκτος. Η δομή λοιπόν απαρχαιωμένη. Ναι. Όχι απλώς απαρχαιωμένη. Πολύ κακά φτιαγμένη. Κάποια στιγμή ρίξαν μια πόρτα και είπαν αυτό είναι οξέα και αυτό είναι βραχία. Μάλιστα. Δεν γίνεται έτσι τα πράγματα. Γι' αυτό σας είπα μερικά πράγματα. Γίνανε τυχάρπαστα και οπορτουνιστικά. Την πρώτη φορά που έβαλα αυτό το θέμα, μόλις ήρθα το 2009, το 2010 ήταν αναπληρώτητα υπουργός κυρία Γεννηματά, η οποία κάλυπτε και το χώρο της ψυχικής υγείας. Ήθελα να δει τις δομές της ψυχικής υγείας, την κατάσταση του κτηρίου. Μπήκε μέσα και εξεπλάγει. Και απευθύνεται στον τότε διοικητή και του λέει Νίκο. Ντροπή είναι αυτό, πρέπει να αλλάξει. Και μου είπε καθοδόν, κύριε καθηγητά, θα κάνουμε και θα κάνουμε τ' άλλο. Σε δύο μέρες, κύριε Γεννηματά, από αναπληρώτη υπουργό υγείας έγινε αναπληρώτη υπουργό παιδείας και την χάσαμε. Οπότε ξεχάστηκε οτιδήποτε. Και από τότε το επαναλαμβάνουμε. Το έχουμε επαναλάβει στους πάντες και στα πάντα. Στους δημάρχους, περιφερειάρχες, στον ιατρικό σύλλογο και τους λέμε, ελάτε να δείτε. Δεν είναι δυνατόν, ξέρετε, κύριε Παναγιωτόπουλε, να μιλάμε αυτή τη στιγμή, ας πούμε, να έρθει PET scan στην Κρήτη. Το οποίο, αν θέλετε, για μένα, επειδή το ξέρω αυτό πολύ καλά από τα 30 χρόνια που έκανα στην Αμερική, ίσως για την Κρήτη είναι μια πολυτέλεια. Κάπου ακούστηκε, σώζει ζωές. Μη λέμε τέτοιες υπερβολές. Στη χώρα μας πρέπει να γίνουμε σοβαροί. Να δίνουμε 2 εκατομμύρια να PET scan, άλλο μισό εκατομμύριο για τέτοια, και να μην μπορούμε να δώσουμε 150.000, ώστε συνάδελφοί μου είπανε, κύριε Βγόντζα ή Αλέκο, αν με ξέρουν καλά. Ελπίζω το παιδί μου ποτέ να μην χρειαστεί να μπει σε αυτό το τμήμα. Ερώτημα. Για να καταλάβουμε και να εμβαθύνουμε λίγο στο μέγεθος του προβλήματος, με φόντο και τις σοβαρές ελλείψεις, τόσο σε ιατρικό, σε νοσηλευτικό, αλλά και στις κτηριακές υποδομές, από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα, κατά τη διάρκεια του 2018, έχουμε αριθμό εκείνων που έχουν νοσηλευτεί στην ψυχιατρική κλινική? Θα σας έλεγα το 2017 έχουμε. Ναι. Που έχουμε ολοκληρωμένη. Μπορεί να είναι και μια σύγκριση με την εμπειρία σας φέτος. Ναι. Ο αριθμός φτάνει περίπου τις 900.000 νοσηλείες. Χιλιάτομα λοιπόν το 17. Βέβαια, περάσαν από την ψυχιατρική κλινική. Σε σύγκριση με φέτος έχετε κάποια εικόνα? Περίπου το ίδιο πρέπει να είναι. Το ίδιο. Περίπου το ίδιο. Ακολουθούν ωστόσο μια αυξητική τάση, ναι, σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Όχι. Μία από τις προσπάθειές μας που βγήκαμε στην ενδοχώρα ήταν να προλάβουμε τις υποτροπές. Έτσι. Και νομίζω αυτή τη στιγμή βλέπουμε κάποια αποτελέσματα. Δηλαδή, ανθρώπους που έχουμε βάλει σε ένα σύστημα παρακολούθησης, σε ένα monitoring, με θεραπευτικά μέτρα τα οποία έχουν μακράς διάρκειες και όλα αυτά, καταφέρνουμε να τους κρατάμε εκτός. Μια και αναφέρατε λίγο για τις υγειονομικές μας αρχές.
Από τότε που ήρθα, κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις. Δυστυχώς έχουν πάει στο καλάθι να χρήσουν κάποια σιρτάρια. Ενδεικτικά θα αναφέρω. Κάναμε κέντρο παρέμβαση στην κρίση. Το ενέκρινε. Το ενέκρινε ο τότε υφυπουργός Υγείας, ο κύριος Μπόλαρης. Έμεινε στα σιρτάρια. Κάποια στιγμή ήρθαν κάποιοι άνθρωποι από την Αθήνα, ένα ΜΚΟ, λέγεται κλίμακα, οι οποίοι έχουν σε σκοπό την παρέμβαση στην κρίση. Και είπαν ότι παίρνουμε πολλά τηλεφωνήματα από την Κρήτη. Αυτό βέβαια είναι και παράλογο και ανορθολογικό και αντιεπιστημονικό. Και λέω, καλά, και όταν σας παίρνουν από την Κρήτη κάποιος που βρίσκεται σε μια κατάσταση ψυχολογικής στρες και κρίση, τι κάνετε? Προσπαθούμε να βρούμε κάποιο γιατρό. Άλαιστε. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να μας ενοχλούν. Πρέπει να μας ενοχλούν γιατί σημαίνει το κράτος μας δεν λειτουργεί καλά. Να σας αναφέρω ένα άλλο παράδειγμα. Και τελευταίο πριν, για τρία, να κλείσω. Ναι, πριν τρία χρόνια, τέσσερα, έχουμε αρχίσει την κινητή μονάδα, πάμε στις Μοίρες, πάμε στη Φεστό και όλη αυτή την χώρα. Συμφωνήσαν όλοι οι φορείς. Η ΔΥΠΕ, το Πανεπιστήμιο, εμείς, ο Δήμος, το Κέντρο Υγείας, ότι χρειαζόμαστε να τονωθούν εκεί οι δομές. Μιλήσαμε για ένα κέντρο ημέρας. Το υποσχεθήκαν θα γίνει έτσι. Κάποια στιγμή μπήκε επίσημα μέσα στις προτεραιότητες. Αυτή τη στιγμή κάποια μαγικά χέρια το εξαφάνισαν. Εμένα η λειτουργία αυτού του κράτους με απογοητεύει, με θυμώνει και επειδή μιλάμε και για brain drain στη χώρα μας και τα ακούτε, όταν τα ακούνε αυτά άνθρωποι που έχουν ζήσει πολλά χρόνια έξω από αυτή τη χώρα, που έχουν κάνει σοβαρές ακαδημαϊκές σταδιοδρομίες, το σκέφτονται πάρα πολύ σοβαρά να μην επιστρέψουν. Μάλιστα. Είναι καλή η οικογένεια, καλό το περιβάλλον, καλό ο ήλιος, καλός η θάλασσα, αλλά θέλεις να έρθεις σε ένα περιβάλλον που σε σέβονται για αυτό που ξέρεις. Κάτι είμαστε πολύ πίσω ακόμα στο να πείσουμε τη νέα γενιά να παραμείνει στη χώρα μας. Θέλω να πω αυτό, ότι πρέπει να γίνει μια κοινωνία που να βασίζεται στο τι ξέρεις και όχι ποιον ξέρεις. Να μην κλείνει τα αυτιά και να έχει ανοιχτά τα μάτια και να εστιάζει στο πρόβλημα. Όχι ποιον ξέρεις, αλλά τι ξέρεις. Να λογαριάζεται η γνώση, η εμπειρία και όχι τα κολτιλίκια ο δικός μας, ο δικός σου, ο μη δικός μας. Όλα ξεκινούν και όλα τελειώνουν στην πολιτική βούληση. Δεν διαφωνείτε? Όχι, διαφωνώ. Κύριε Καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κάναμε αυτή τη συζήτηση. Δεν ξέρω, να δώσετε μία προτροπή σε οικογένειες που διαχειρίζονται ή αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, εντός οικογένειας πάντα. Να μην φοβούνται να απευθυνθούν σε εμάς. Παρά τις δυσκολίες, είμαστε πάντα ανοιχτοί στα πιο σοβαρά προβλήματα άμεσα. Κάπου μπορεί να περιμένουν, ας περιμένουν. Δηλαδή, δεν θα το δείξουμε άμεσα, αλλά αυτή τη στιγμή. Σήμερα ήμουν στις Αρχάνες, μεθαύριο θα είμαστε στις Μοίρες. Είμαστε ανοιχτοί, εκεί πάμε καλά, μπορεί να μας... είμαστε προσβάσιμοι. Και για το κάθε τι υπάρχει λύση, σωστά? Τίποτε. Υπάρχει λύση στο κάθε τι. Βεβαίως. Λύση εννοώ μέσα στα δεδομένα της σημερινής επιστημονικής γνώσης κτλ. Θέλω να πιστεύω ότι σε 20 χρόνια η ψυχιατρική που θα ασκούμε θα είναι πιο αποτελεσματικότερη από σήμερα. Όπως η σημερινή ψυχιατρική που ασκούμε σήμερα είναι καλύτερη από αυτή που έμαθα εγώ πριν 30 χρόνια στο Πανεπιστήμιο. Κύριε Καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Direct της Κρήτη TV. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.